Τι? Τι θέση θα έχουμε? Αυτή που θα μας δώσει ο Κύριος. Αυτό μοιάζει με ένα θέατρο που έχει, ας πούμε, 100.000 θέσεις. Έτσι δεν είναι? Φαντάσου ένα θέατρο που έχει ταξινομημένες θέσεις, δεν είναι? Και το κάθε στασίδι έχει από πίσω το νούμερο, δεν είναι? Και εμείς παίρνουμε, ας πούμε, τα εισιτήριά μας, έτσι δεν είναι? Και ο καθένας έχει το νούμερό του. Το δικό μου τι λέει? 85. Αν παίρνει κανεί το 85, πρέπει να σηκωθεί, γιατί εγώ ήδη. Ο καθένα έχει τη δική του θέση. Δηλαδή, δεν θα πούμε ότι θα καθίσω ή δεν θα καθίσω, μην καταληφθούν οι θέσει. Όχι. Έχει το νούμερό σου. Για τον καθένα υπάρχει μια θέση. Η αρρύθμιση και το νούμερο, ο άψον αριθμό, είναι κατά την ολογία των έργων μετανία και αγάπη Χριστού επί τη γη που επιτελέσαμε. Όχι ανάλογα με την ιδιότητα που είχαμε επί τη γη. Βασιλιά, πρωθυπουργό, πατριάρχη, δεσπότη, ηγούμενο, μοναχό, λαϊκό. Νομάχη, στρατηγό, τσαγκάρη, μπαλωματή, μανάβη, καθηγητή, γιατρό. Αυτά είναι για να ζήσουμε εδώ πέρα. Όλα χρειάζονται αυτά. Αλλά μέσα από όλα αυτά κάτι μυστικό επιτελείται, το οποίο έχει αντίκτυπο αιώνιο. Δεν θα ξεχάσουμε όταν ο Μέγας Αντώνιος, σε βαθύ υγεία, κοντά 90 χρονών ήταν, αυτό σε 105 χρόνια επί τη γη, όταν ήταν, ας πούμε, υπέρυρο. Του πήκε ένας Λογινός πραγματικά λίγο ελαφρός ίσως περηφανία θα λέγαμε, ότι έφτασε σε τόσα πολύ μεγάλα μέτρα και πραγματικά έφτασε, που δεν νομίζω, λέει, να είναι όμοιός μου κανείς στην έρημο στη βαΐδος κινητρίας. Και αυτό ήταν αληθινό. Αμέσως αρχάγγελος εμφανίστηκε και του είπε: αληθώς Αντώνιε, έφτασε σε πολύ μεγάλα μέτρα. Και μάλιστα ο Χριστός με έπρεπε να σου αποκαλύψει ότι έφτασε στα μέτρα του τσαγκάρι της Αλεξανδρίας. Σε εκείνα τα μέτρα έφτασες. Έφτασες σε τόσα μεγάλα μέτρα που είσαι ισοστάσιος, το ύψος δηλαδή της αρετής, με το τσαγκάρι της Αλεξανδρίας. Και έγινε άφαντος. Και ποιος είναι αυτός ο τσαγκάρι στην Αλεξάνδρεια? Ο δός αριθμός. Του μπήκε λογισμός. Ήξερε να ξεχωρίζει αγγέλος από δαίμονας. Θα πάνε από τον Βρόνιο. Πήγε στην πόλη, άφησε την έρημο, πήρε τον μπαστούνάκι του, πήγε στην πόλη. Μια-δύο εβδομάδες πορεία, πήγε στην πόλη. Λέει, έχετε κανένα τσαγκάρι? Πολλούς, λέει, εδώ οι πόλεις είχε χιλιάδες, πολλοί χιλιάδες. Δεν είχε πάνω από 500.000. Εδώ. Πήγε όμως με τη σειρά. Έμπαινε μέσα σε κάτι υποδημοτοπίο εκεί πέρα. Τότε φτωχά ήταν όλα. Τη εποχή εκείνη εδώ, αχειροποίητα ήταν. Με μια ματιά καταλάβαινε αν έχει τη χάρη αυτό που ήθελε να βρει, όπως το είπε ο Άγγελος. Του λέει κάποια λογάκια, πήγε προς το βραδάκι δηλαδή, πήγε σε ένα λοιπόν φτωχάκι γεροντάκι, μόλις τον είδε, εδώ είμαστε, λέει, αυτό είναι. Το κατάλαβε ο Άγγελος. Ευλογείται ο Κύριος. Λέει, θες καμιά δουλειά από πολύ? Όχι, λέει, να μιλήσουμε. Ήταν ένα μικρό κελάκι, ας πούμε, το εργαστηριάκι, ήταν ένα μικρό πρακλάκι, μια πρωτούλα. Και έκανε τη δουλειά, ας πούμε, το εκείνο. Ήταν κάπου 60 με 65 χρονών ο άνθρωπος. Του λέγει, πόσα χρόνια περίπου εργάζεσαι εδώ πέρα? Περίπου 40, λέει. 40 χρόνια. Φτωχός άνθρωπος, πάφτωχος δηλαδή. Και του λέει, με έστειλε ο Άγγελος, ο Κύριος, για του Αγγέλου, να με συμβουλέψει και να με βοηθήσει, δηλαδή που έφτασε σε κάποια μέτρα. Εγώ σε μέτρα, αποκλείεται, λέει. Παρακαλώ, δηλαδή. Όχι, λέει, θέλω να με βοηθήσεις πραγματικά και να μου πεις πραγματικά τους λογισμούς σου. Γι' αυτό με έφερε ο Θεός σε αυτήν την ηλικία και έκανα τόσο κόπο. Τελικά πίστηκε και ο γεροντάκος, ο λαϊκός, και άρχισε να του λέγει τους εξής. Πάτερ μου, λέει, κάθε μέρα από το πρωί μέχρι το βράδυ δουλεύω, όπως βλέπεις. Μα από το μικρό παραθυράκι βλέπω τον κόσμο που περνάει, το μεγάλο δρόμο της Ελλαδίας, της πόλης. Και καθώς πηγαίνει, έρχεται που λέμε στα παζάρια, στις ψώνια, εδώ, μόλις κάνω εδώ πέρα, πεντάνε, μεθάνε, τίποτα να κάνουν. Τους βλέπω όλους και εγώ φυσικά δουλεύω. Καμιά φορά κοιτάζω λοιπόν και τι σκέπτομαι. Ακούστε, σκεπτικό ενός λαϊκού παντρεμένου τσαγκάρι της Αλεξανδρίας. Οι πάντες σώζονται, μονότατος κολλάζομαι. Όλοι σώζονται, λέει. Πάτρε μου, λέει, όλους που βλέπω όλοι θα σωθούν. Ο μόνος που δεν θα σωθεί θα είμαι εγώ, λέει. Πω, λέει ο Άγιος Αντώνιος. Λέει, αυτό τον τρόπο σκέψης εγώ δεν τον είχα στη ζωή μέχρι τώρα.
Γιατί και εγώ έλεγα, πολλοί θα σωθούν και πολλοί θα κολλαστούν όμως, θα δεν είναι. Εσύ όμως μόνος σου πηγαίνει στην κόλαση, όλος σου πηγαίνει στον παράδεισο. Εγώ δεν έδωσα ακόμη σε αυτό το μεγάλο μέτρο. Γιατί πολλοί φυσικά δεν θα σωθούν, αλλά εσύ τους πήγες όλος στον παράδεισο. Τόσο αγάπη έχεις, εγώ δεν έδωσα σε αυτό το μεγάλο μέτρο. Πάει το ένα. Οι πάντες σώζονται, μονότος κολλάζουν. Άλλο λογισμό, δεν έχω άλλο τίποτα άλλο πατέρα μου. Λέγε, το λέει. Βρήκαμε θησαυρό που λέει. Ένα, πες πότε την ημέρα κέρδισα 100 νομίσματα της εποχής εκείνης. Όταν πάω στο σπίτι μου το βραδάκι, λέει, μέχρι να πάω στο σπίτι μου, τα 50 ήδη τα έκανα εγώ προσωπικά ελεημοσύνη. Και γυρίζω στο σπίτι με τα 50 και λέω τη συζύγω μου. Κράτησε αυτά τα 50 νομίσματα και με αυτά τα 25 θα τα δώσουμε για ελεημοσύνη και θα κρατήσουμε εμείς τα 25 για να ζήσουμε. Δηλαδή πάμε 75% δεν είναι ελεημοσύνη. Τα 50 αυτός να είναι σίγουρος με το ίδιο χείρος και τα 25 με τη σύζυγο. Να είμαι και εγώ σίγουρος απόλυτα. Πάμε στο 75. Οπότε δουλεύει όλη την ημέρα και τι κερδίζει, ένα μικρό πιατάκι φαγητάκι. Και όλα τα υπόλοιπα ελεημοσύνη. Και ήταν και πάφτωχος. Αλίμωσος πλησίους. Τι απολογία θα δώσει. Έλεγε ο Άγιος Αντώνιος. Αλλά το πιο σημαντικό, το πιο σημαντικό λέει. Δεν υπάρχει πιο σημαντικό. Παντρεμένος άνθρωπος, παιδιά, δεν μας χάρισε ο Θεός. Γιατί λέει, δεν σας χάρισε ο Θεός, παιδάκι, τόσα χρόνια σαν άνθρωπο. Δεν μας χάρισε. Μήπως υπάρχει κάποιο μυστικό. Όχι, λέει. Μήπως υπάρχει. Αναγκάστηκε και το είπε. Να λέω, όταν παντρευθήκαμε, πήραμε την απόφαση να μην έρθουμε σε σαρκική επαφή, να μην κάνουμε παιδιά. Να κρατήσουμε παρθενία. Ήταν και δύο παρθένοι. Και 40 χρόνια λοιπόν, ούτε την άγκη, ούτε την μάγκη, κοιμούμαστε σε χωριστά δωμάτια, ζούμε σαν ασκητές. Και φτάσαμε, α πούμε, σε μέρα, α πούμε. Χάρη στο Θεό. Και είπαμε στους ανθρώπους, ας πούμε, ένα οικονομικό, ας πούμε, ψέμα ότι ο Θεός δεν μας χάρισε. Δεν έκανε κάποιο πρόβλημα, υπάρχει, ας πούμε. Φυσικά εννοούσαν ιατρικό πρόβλημα υγείας, στηρώσεις, στις εποχές εκείνες. Δεν το πάνε καθαρά, καθαρά, αλλά ο καθένας κάπως καταλάβαινε. Και δεν μας ενόχλησαν οι συγγενείς και οι άλλοι, γιατί και γιατί και γιατί δεν έχετε παιδί και μήπως αυτό και μήπως και μήπως. Ησυχάσαν οι πάντες. Εμείς ξέρουμε το μυστικό και είμαστε μακαριότατοι. Και φτάσαμε, λες, αυτήν την ηλικία και είμαστε, λες, σαν μωρά, ας πούμε. Και είπε ο Άγιος Αντώνιος. Η άφθη καθαρότητα ούτε στους ασκετάσεις σε ρήμου είδων, λέει, δεν είναι. Εμείς είμαστε σε ρημιές και νοσταλγούμε, λέει, τι θα κάνει ο τάδε, τι θα κάνει η τάδε, να είχα τον τάδε, να είχα την τάδε, αυτός εκείνος, τα βιβλία και περιπλανούνται οι λογισμοί. Και άνθρωπος μέσα στην οικογένεια, μέσα στην πόλη, κοιτάξτε πού είναι οι λογισμοί του. Καλά μου έλεγε ο Άγγελος ότι δεν έφτασε ακόμη στα μέτρα του τσαγκάρι. Να δει έτσι. Βέβαια, ένας είναι ο Άγιος Αντώνιος, αλλά και τέτοιες αγκάριδες θα δούμε πολλούς στον παράδεισο. Που θα έχουν πρώτες θέσεις. Αυτοί, επειδή δεν ξέρουμε τα ονόματα, λέγονται στην ορολογία της νηπτικής θεολογίας μάκαρες. Μάκαρες, όχι οι μακαρίζοντες, τους μακαρισμούς. Μάκαρες είναι οι ανώνυμοι Άγιοι, οι αδελφοί του Χριστού, οι πτωχοί των ανθρώπων και του Θεού οι πτωχοί, που ο Θεός τους έχει σε πρώτη θέση επί της γης, εμείς τους καταφρονούμε, επειδή είναι φτωχοί και ερημένοι και καταλληλεμένοι. Γι' αυτό είπε ο Χριστός ότι εφόσον ου και ποιήσατε εν ή τούτων των αδελφών μου, των ελαχίστων. Ο νους μας πηγαίνει στους ελαχίστους της γης. Εφόσον δεν βοηθήσαμε κάποιους ελαχίστους, δηλαδή κάποιους φτωχούς. Όχι, δεν εννοεί αυτούς ο Χριστός. Αυτό το είπε προηγουμένως ποιος εννοεί. Εφόσον μου και πεις των αδελφών μου, όχι των πτωχών, των αδελφών μου, αυτοί είναι Άγιοι που φτάσαν στην καταχάρη θέωση. Απλώς τυχαίνει να είναι φτωχοί. Και λόγω της απειράντου φτώχειας είναι οι πιο άσυνες, δεν είναι. Ποιος να περιμένει ότι εκείνο το γεροντάκι, εκείνος ο παππούλης, εκείνη η γιαγιούλα, εκείνο το κοριτσάκι, εκείνο το παιδάκι. Τίποτα. Υπάρχουν πάντα τέτοιοι άνθρωποι, δεν είναι. Και καμιά φορά το παίζουν και λίγο, ο Χατζόλεδες λίγο για Χριστόν Σαλή και διασκεδάζουν την κατάσταση. Ποιο θα το περιμένει αυτός να έχει τελικά μια πρώτη θέση και άλλοι να είναι πολύ κάτω. Ή να μείνει και στον παράδεισο. Αυτοί είναι αδελφοί και ο Χριστός τον ονομάζει αδελφός. Αυτοί ήταν οι πιο αμαρτωλοί, το νομίζανε. Αυτοί είναι οι τελευταίοι για τους ανθρώπους και πρώτοι για τον Θεό. Αυτούς πρέπει να τους βρούμε, να τους ψάξουμε και να τους προσέξουμε. Γιατί αυτοί θα μας ανοίξουν τον παράδεισο και μάλιστα με ωραίο κωδικό. Γιατί αυτοί κρατούν τα κλειδιά και τους συνδυασμούς.
Όχι να τους βοηθήσουμε σαν ελεημοσύνη, να τους δώσουμε λίγα χρηματάκι ή φαγητάκι, αλλά τους έχουμε κοντά μας. Τους έχουμε ανάγκη. Είναι τα μυστικά κλειδιά, οι κολόνες, οι νοητοί κοιόνες που κρατούν το σύμπαν τον κόσμο. Οι προσευχές των ανθρώπων κρατούν. Και των άλλων βέβαια, αλλά είναι αυτοί οι ανώνυμοι, οι άγνωστοι. Και ονομάζονται στην θεολογία μας, την πατρική, μάκαρες. Και αυτοί φυσικά και θα μακαρίζονται. Θυμάστε εκεί στο Ευαγγέλιο που λέγει «Εκείνη η πόρη της Μεγάλης Τετάρτης». Με το μοίρας, δεν είναι. Όπου λέγει ο Χριστός μεταδοθεί το Ευαγγέλιο εν όλη τον κόσμο, εν όλη τη χρήση, λαληθεί σε ποιο επίση εις μνημόσυνον αυτής. Και φυσικά κάθε Μεγάλη Τετάρτη θα λειψάσει στον Κύριο πόρνης και το όνομα αυτής. Δεν σας κάνει εντύπωση? Το ξέχασε? Δεν είχε όνομα? Πώς δεν είχε όνομα? Γιατί δεν μνημονεύει? Δοξάζει και μεγαλύνει ο Χριστός σε όλη την οικουμένη τις αριθάσεις των Κύριων αμαρτωλής, εντάξει, και το όνομα αυτής είναι μάκαρ, είναι μακαριστία ουρανής. Όταν πάμε στο παράδεισο θα, και θα τη δούμε, αναξιωθούμε και θα μάθουμε και το όνομα της. Πάντως έχει πρώτη θέση. Είναι ίσως η μοναδική περίπτωση, αν εξαιρέσουμε το ληστεί επί Σταυρού των εκδειξεών των Δήμα, που πήγε στον Χριστό και δεν του είπε τίποτα, ούτε λέξη. Ο καθένας που πήγαινε κάτι του έλεγε, δεν είναι, θέλω τούτο, θέλω εκείνο, θέλω εκείνο, και φυσικά είχαν δει και τα τίματα και γίνονταν καλά. Αυτή δεν του λέγει λέξη. Κονατίζει, ανοίγει το αλάβαστον, του πλένει με το μύρο τα πόδια και με τα δάκρυα, του σκουπίζει με τα μαλλιά της και πάει να φύγει. Τίποτα δεν είπε. Μα είναι Θεός. Ευκαιρία το ένα ζητήσει σαν μη σαματιών, γιατί με σαματιές θα πας στην κόλαση, ξέρεις. Και δεν λες ούτε λέξη. Τι θα γίνει, πότε θα το ξαναδείς άλλη φορά? Ξέρετε πώς μεταφράζεται όμως η ενεργία της? Είναι, λέει, καρδιογνώστης και ακούει και τον ενδιάθετο λόγο. Εγώ προσήλθα εις Θεόν, όχι εις άνθρωπον. Και μάλιστα εις καρδιογνώστην Θεόν. Και ακούει τον έσω των λόγων καλύτερα από το εξωτερικό. Γιατί αν μου βοβεί, θα γινόταν. Του έκανα παραστατικά. Και αυτό ήταν βαρύκο, τι θα γινόταν. Δηλαδή, αυτό έκανα με ντουντούκα, του άλπιζα. Είναι Θεός και γνωρίζει τον εσωτερικό λόγο καλύτερα από όλους. Και λοιπόν, αυτό που άκουσε, δεν το περίμενε κανένα. Λέει, αφέονται οι αμαρτίες αυτοί σε πολλέ, ότι γάπησε πολύ. Είναι πάρα πολύ αμαρτωλή, αλλά και γάπησε και πάρα πολύ. Και έτσι συγχωρέθηκαν τα αμαρτήματα. Οπότε καθώς πήγε να φύγει, άκουσε αυτό το λόγο και... Λοιπόν, συγχωρέθηκαν και τα αμαρτήματα, οπότε έγινε ξαφνικά αναμάρτητη. Γιατί όταν συγχωρεί ο Χριστός, αμέσως γίνεται αναμάρτητος. Και δεσταφέρεσε και τα πάθη, οπότε ήταν μακαρία τάτη, όντως. Όμως η μακάρια Απόστολη δεν θέλει, ίσως και η ίδια δεν το ήθελε από αυτή την ταπείνωση, να γραφεί και το όνομά της. Σπάνια, ενώ για το φτωχό Λάζαρο γράφει το όνομα. Του πλουσίου όμως δεν γράφει το όνομα. Ήταν κάποιος πλούσιος και κάποιος φτωχός, ονόματι Λάζαρος. Βλέπετε πως εδώ παίρνει το όνομα. Τι έχει ένταση, το ξεκάθαρο του πλουσίου. Όχι, δεν υπάρχει λόγος εδώ να γραφεί το όνομα, γιατί δεν είναι συσσωσμένος. Τι σημασία έχει το όνομα εφόσον δεν είναι σώθει? Ή και ας μην γνωρίζουμε και το όνομα του σωσμένου, αρκεί να ενσώθει. Εμάς μας απασχολεί η σωτήρια και τα υπόλοιπα θα τα μάθουμε εδώ. Αλλά μερικές φορές ο Χριστός όταν μνημονεύει τα ονόματα, οπωσδήποτε τα τιμά κατά ιδιαίτερο τρόπο. Ο Θεός του Αβραάμ και Ισαάκ και Ιακώβ. Πόσες φορές το είπε αυτά τα ονόματα, δεν είναι? Πόσο μακαρίζονται αυτά τα ονόματα. Ο ίδιος ο Θεός να τα μνημονεύει, να τα επαναλαμβάνει στους ανθρώπους, δηλαδή πόσο ανέβαψαν αυτοί τον Θεό και μάλιστα και χωρίς γραπτό νόμο. Μοσαϊκό. Αυτά τα λίγα.